10 προστιβόπουλα, οι σύλλογοι της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι εκπαιδευτικοί των ΔΙΕΠ στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Σάμου που θα λειτουργεί προενταξιακό τμήμα. Με μεγάλη μας χαρά ξεκίνησε η λειτουργία του τμήματος ΔΙΕΠ στη σχολική μας μονάδα. Όπως προβλέπετε και σε άλλες σχολικές μονάδες, όχι μόνο του νησιού αλλά και σε όλη την Ελλάδα, έχουν ήδη ξεκινήσει τα τμήματα ΔΙΕΠ ή προβλέπεται να ξεκινήσουν. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιμένει τον διορισμό και νέων εκπαιδευτικών για να λειτουργήσουν και άλλα τμήματα στα δημοτικά σχολεία της Σάμου. Έχουν προσέλθει 12 μαθητές, είμαστε έτοιμοι σε κάθε επίπεδο και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Την ερχόμενη εβδομάδα, εφόσον έχουμε πρόσληψη εκπαιδευτικού για τη ΔΙΕΠ του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως, θα έχουμε την έναρξη και του δεύτερου τμήματος ΔΙΕΠ στη Σάμου. Τους νέους διορισμούς εκπαιδευτικών περιμένουν και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενδεχομένως να βρούμε και φιλόλογο για να κάνουμε και το ΔΙΕΠ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το πρώτο γυμνάσιο, στο σχολικό συγκρότημα του πρώτου γυμνασίου. Το δικαίωμα στη μόρφωση όλων των παιδιών επανέλαβε ο πρόεδρος της ΕΛΜΕΣΑΜΟΥ. Το δικαίωμα στη μόρφωση είναι ένα από τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να το δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι, άσχετα από χρώμα δέρματος, θρησκεία, φυλή, οικονομική κατάσταση ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν πολύ συγκινητική η εικόνα της υποδοχής των προσφυγόπουλων αλλά και τα χαμόγελα των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, τόνισε η Βασιλική Κατριβάνου. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και χαμόγελα πολλά και από τα παιδάκια που πάνε πρώτη μέρα σχολή και το περιμένουν πώς και τι. Έχουν στηθεί εδώ και μισή ώρα και περιμένουν να έρθουν. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επαναληφθεί ο διαγωνισμός για την μεταφορά των παιδιών από το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στα σχολεία.